Τα όσα επανέλαβε ο Πολ Τόμψεν πριν από λίγες ημέρες δεν άρεσαν στους περισσότερους, ως συνήθως. Τούτο δεν σημαίνει πως τα προβλήματα που υπάρχουν και η ευνοϊκή συγκυρία έχει κρύψει κάτω από το χαλί ότι δεν θα αναδυθούν ξανά στην επιφάνεια. Πάντα λέγαμε ότι η Ελλάδα είναι σε δύσκολη θέση. Είναι μία από τις χώρες με τις μικρότερες αυξήσεις στην παραγωγικότητα και προβληματικό δημογραφικό. Γι' αυτό η δυνητική μακροπρόθεσμη ανάπτυξη είναι χαμηλή, κάτω του 1%. Αυτά περίπου είπε ο Πολ Τόμψεν, ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου του Ευρωπαϊκού Τομέα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τα θέματα είναι γνωστά. Υπάρχει ανάγκη για δομικές μεταρρυθμίσεις, άνοιγμα της οικονομίας και των κλειστών επαγγελμάτων, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος, επανερχόμενος στις πάγιες θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σημείωσε ότι για να πετύχει ένα καλύτερο δημοσιονομικό μείγμα, είναι κρίσιμο να υπάρχει μεταρρύθμιση στις συντάξεις που είναι πολύ μεγάλες και διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Το 60% των πολιτών είναι στο αφορολόγητο, δήλωσε. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2010 και μετά, το στεξιωτικό σύστημα με αναλλαγή 1,5 εργαζόμενου προς ένα συνταξιούχου δεν είναι βιώσιμο, ιδίως όταν η μέση σύνταξη παραμένει ψηλότερη από τον μέσο μισθό, αναφέρει το capital.gr. Στην Ελλάδα, η στεξιωτική δαπάνη είναι η ψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάνει περίπου στο 17% του ΑΕΠ. Η συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού για τα έσοδα των ταμείων δεν επαρκούν, είναι επίσης η ψηλότερη στην Ευρώπη και φτάνει το 10% όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 2,5%. Σύμφωνα με το capital.gr, όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα, το δημόσιο και τα ταμεία έχασαν και τα λίγα που είχαν. Η Ελλάδα χρεοκόπησε κυρίως γιατί μεταξύ 2000 και 2010 το δημόσιο μόνο κατέβαλε για συντάξεις πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα επόμενα 10 χρόνια με τη συνεισφορά του δημοσίου, στις συντάξεις το 10% του ΑΕΠ θα καταβάλει άλλα 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι απίθανο σχεδόν να συμβεί, ιδίως με τους νεότερους και παραγωγικότερους Έλληνες να συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τη χώρα. Για όσους λοιπόν είναι πάνω από 40 ετών, το Capital αναφέρει πως δεν υπάρχουν συντάξεις.